ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Κάτι που κάνει μόλις τώρα. Παπαγεωργίου καθυστερεί λίγο, αφήνει πίσω για τον Μιγκελίτο. Να δούμε εδώ τη φάση. Με την ΑΕΛ να είναι στην περιοχή, το γύρισμα του Γεωργίου, ο Τόρες δεν μπορεί, το σουτ που γίνεται από τον Αντάμοβιτς, ευκαιρία, δεν μπορεί ο Στρασκόφσκι, η κόντρα και κόρνερ. Τόρες, η μπάλα περνάει, απομακρύνεται προσωρινά το σουτ του Έουλερ, η κόντρες, η μπάλα θα περάσει σε κόρνερ. Και τώρα ο Τόρες στο δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΛ. Εκτέλεσε, η κεφαλιά που γίνεται στα δίκτυα, 1-0. Για την ΑΕΛ ανοίγει το σκορ με τον Μπουνόζα, έχω την εντύπωση, ο οποίος πήρε την κεφαγιά. Ο Ζάκμα προσπάθησε και αυτός να μπει στην πορεία της μπάλας και να σταματήσει. Περνάει για τον Γεωργίου. Γεωργίου δέχεται την πίεση, περνάει χαμηλά η μπάλα, ο περαδικός δεν μπορεί, το σουτ που γίνεται. Μεγάλη επέμβαση του Στρατιλάτη από την προσπάθεια του ΜΑΕ, επιμένει η ΑΕΛ. Ξανά ο Στρασκόφσκι, τώρα ο Κουντόμπιακ με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα της ΑΕΛ, ενώ να πούμε ότι για πρώτη φορά σηκώθηκε ο Κριστόφ Ψησέ για προθέρμανση. Να δούμε εδώ την ΑΕΛ ευκαιρία με τον Αντάμοβιτς στην περιοχή, το σουτ που γίνεται μαζεύει ο Στρατιλάτης. Τόρες εκτελεί, κεφαγιά προς τα πίσω, νέα κεφαγιά, ο Στρατιλάτης θα μαζέψει. Άλλη μια μονομαχία εκεί με τον Μάριο Ηλία, τον έχει πάρει προσωπικά. Τεϊσέιρα, Τόρες, το γύρισμα, ευκαιρία, τσιμπάει μπάλα και διώχνει ο Κυπριανού. Ηλία, ωραία για τον Παπαγεωργίου, περνάει για τον Ζάκπα. Ζάκπα το γέμισμα, η κεφαλιά, η μπάλα έξω. Την ΑΕΛ μέχρι στιγμής. Ο ΜΑΕ εδώ θέλει να περάσει και τα καταφέρνει. ΜΑΕ στην περιοχή, ευκαιρία εδώ για την ΑΕΛ, το γύρισμα 2-0. Αυτό εξασφαλίζει όμως ένα γερό προβάδισμα για την ομάδα της ΑΕΛ με τον Αντάμοβιτς να σκοράρει από κοντά, αφού ο ΜΑΕ έκανε όλη τη δουλειά, του έδωσε έτοιμο γκολ στο πιάτο και έκανε το 2-0 στο 61 του παιχνιδιού και η ΑΕΛ πρέον έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ρίχνει με δύναμη για τον Μάριο Ηλία. Ηλία θέλει να μπει στην περιοχή, εδώ ένα μαρκάρισμα και δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Νικολάου για το μαρκάρισμα που έγινε από τον Μπουνόζα. Εδώ η φάση. Μπουνόζα, νομίζω είναι καθαρή η περίπτωση πέναλτι. Ξανά εδώ από αυτήν την κάμερα βλέπουμε κρατάει και από τη φανέλα. Στη συνέχεια βρίσκει με τον Κουντόμπιακ τώρα να εκτελεί. Σώζει ο Βοζίνια. Το σουτ που γίνεται στα δίκτυα. Ο Ντόλεζα έρχεται από πίσω για να κάνει το 2-1. Από την εκτέλεση εδώ του πέναλτι απέκρουσε ο Βοζίνια αρχικά, ήρθε όμως στη συνέχεια από πίσω ο Ντόλεζα. Ναι, πρώτα να πούμε ότι ετοιμάζεται ο Ντόνις Αντβίγια για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε τη φάση. Εδώ η ευκαιρία του Παπαγεωργίου, η μπάλα έξω. Θυμίζω το 5-0 του πρώτου γύρου με τον Εθνικό, πόσο εύκολα πήρε εκείνο το παιχνίδι. Σήμερα αν και φάνηκε να... Εδώ να δούμε τον Κωστόφσκι, η κεφαγιά μαζεύει ο Βοζίνια. Το γέμισμα τρέχει ο Στρατιλάτης και τώρα σφυρίζει ο Νικολάου. Σημαντική νίκη για την ΑΕΛ. Σπουδαίο τρίποντο μέσα στο δασάκι. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.